σε έναν ταραχώδη κόμπο από σκόνη και αέριο, ένα νεοσύστατο άστρο εκτοξεύει υπερηχητικές ροές υλικού που εκτείνονται χιλιάδες φορές την απόσταση της Γης από τον ήλιο. Πρόκειται για το νεαρό HH-211, όπως καταγράφηκε από την κάμερα υπερήθρων του James Webb και περιγράφηκε σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Nature. Τα αντικείμενα Herbig Haro, γνωστά και ως HH, δημιουργούνται όταν γρήγορη ύλη που εκπέμπεται από πρωτοαστέρες συγκρούεται με γύρω σκόνη και αέριο. Αυτές οι συγκρούσεις διεγείρουν το αέριο, απελευθερώνοντας υπέρυθρο φως που το James Webb μπορεί να παρατηρήσει. Στην εικόνα, το κόκκινο απεικονίζει το υδρογόνο που περιστρέφεται και δονείται σε μερικές χιλιάδες Κέλβιν, περιτριγυρισμένο από πράσινο, που απεικονίζει το μονοξίδιο του άνθρακα και μπλε από το ανακλαστικό φως του νεαρού αστέρα. Ο πρωτοαστέρας βρίσκεται στον περιστρεφόμενο, σκονώδη δίσκο στο κέντρο της εικόνας, όπου η υπέρυθρη ακτινοβολία δεν μπορεί να διαφύγει λόγω της πυκνότητας της σκόνης και του αερίου. Οι αστροφυσικοί πιστεύουν ότι η ύλη που εκτοξεύεται επιβραδύνει την περιστροφή του δίσκου, πράγμα που επιτρέπει στον αστέρα να αυξηθεί. Ενώ οι παλαιότεροι αστέρες, όπως ο ήλιος μας, εκτοξεύουν άτομα ή όντα και μόρια στο διάστημα, ο HH-211 εκτοξεύει κυρίως μοριακή ύλη. Μια τέτοια εκπληκτική διαφορά μπορεί να βοηθήσει τους αστροφυσικούς να κατανοήσουν περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο οι αστέρες εξελίσσονται από αυτό το κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξής τους. Προηγουμένως, το HH-211 παρατηρήθηκε χρησιμοποιώντας το γήινο τηλεσκόπιο ALMA στην Χιλή. Το ALMA παρατήρησε μοριακές εκροές, αλλά δεν μπορεί να ανιχνεύσει οποιοδήποτε ιονισμένο υλικό υψηλής θερμοκρασίας που εκτοξεύεται από τις ακτίνες. Αντίθετα, το James Webb έχει τη δυνατότητα να παράγει εικόνες με πολύ υψηλότερη ανάλυση.